Έχουμε απόφαση για το ΜΑΤΙ μετά από 6 χρόνια, παρακαλώ. Η Ιωάννα Μάνδρου θα μας πει την απόφαση, αλλά και τι δημιούργησε αυτή η απόφαση. Έλα Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε η απόφαση σε πρώτο βαθμό για την τραγωδία στο ΜΑΤΙ. Το δικαστήριο κήρυξε ένοχους μόνον 5 από τους 20 συνολικά κατηγορούμενους. Ποιος ήρθε? Ωστόσο, η εκτυπέα είναι τα 5 χρόνια. Ναι. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο και μετά την πρόταση του εισαγγελέα άφησε ελεύθερους όλους τους καταδικασμένους με αυτή την ένστοψη με τις αγοράσεις μας προς 10 ευρώ ημερησίας. Αυτό. Δέσμευσή μου να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, αλλά σε μια δημοκρατία υπάρχει ευθύνη. Και υπάρχει και λογοδοσία. Στα Μαριέτα να πούμε ότι κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ανάμεσα σε όσους έκρινε ενόχους στο δικαστήριο, γιατί βλέπαμε και, στις φωτογραφίες νωρίτερα την κυρία Ρένα Δούρου. Για την κυρία Δούρου μάλιστα δεν υπήρχε πρόταση ενοχής ούτε από τον εισαγγελέα. Δεν υπήρξε απόφαση ενοχής ούτε για τους δημάρχους Ραφίνας και Μαραγώνα. Πολύ σωστά. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πώς απαντάτε σε αυτή την κυρία? Αν έψαχνες τη μητέρα σου μέρες και έκλαιγες από πάνω της χωρίς να το καταλάβεις, γιατί είχε τη μορφή κούτσουρου, αν έβλεπες το δέρμα των γειτόνων σου να λιώνει από το θερμικό φορτίο. Στα Μαριέτα να πούμε ότι κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ανάμεσα σε όσους... Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει καμία ποινή απολύτως για τίποτα. Κάναμε το έγκλημα καθαρά επιτελικό. Θεωρώ ότι αυτός ήταν και ο στόχος. Είναι ένα ενιαίο παιχνίδι, θα σου ξαναλέω, και η δικαιοσύνη είναι παίχτης σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Όπως έγινε σήμερα, έτσι θα γίνει και στα Τέμπη. Και ας ξυπνήσουν και οι άνθρωποι των Τεμπών να καταλάβουν ότι το παιχνίδι είναι ενιαίο. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εννοείται ότι αυτή η απόφαση που ελήφθηκε το ΜΑΤΙ θα είναι οδηγός και για το τι θα γίνει στα Τέμπη. Βεβαίως, διότι τελικά ποιος έφταιγε? Φταίγανε 5 πυροσβέστες, 5 αξιωματικοί. Που φταίγανε βεβαίως, αλλά δεν φταίγανε μόνο αυτοί. Ακούστηκαν 1,5 χρόνο τόσα πολλά στοιχεία, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που ακούσαμε σήμερα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.